Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, λυθός ο Κύριος, σε εσάς, τους συνεργάτες σας, σε όλους τους φίλους ακροατές, βεβαίως στην Ειρήνη που είναι δίπλα σου, την Ειρήνη Βικέλη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Κύριε Καραγλού, Υπουργέ μου, εδώ και αρκετή ώρα προσπαθούσαμε να βγάλουμε, συζητούσαμε με την κυρία Θεανού Φωτίου και είχαμε την έποδο ότι η κυβέρνηση καταργεί το 8ωρο και καταργεί την επιθεώρηση εργασίας και ότι κόβει, ουσιαστικά οδηγεί σε μείωση των μισθών και των μισθών των εργαζομένων. Μόνο αυτά επί κυρία Φωτίου. Σε αυτά σταθήκαμε. Τα Σαββατοκύριακα. Ναι, βεβαίως, ότι καταργούνται όλα. Μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, ναι. Τα πάντα. Όλα, καταστροφή. Τα πάντα όλα, όπως έλεγε ο μεγάλος Νίκος Αλέφατος. Λοιπόν, ακούστε, τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Η κυβέρνηση μετά από 40 περίπου χρόνια αποφάσισε και θεωρώ ότι υπάρχει μια διαχρονική πολιτική ευθύνη στο πολιτικό σύστημα, γιατί τόσα χρόνια δεν επικαιροποίησε την εργατική νομοθεσία. Να επικαιροποιήσει την εργατική νομοθεσία. Ο βασικός νόμος που είχαμε για την εργατική νομοθεσία ήταν ο 1262 του 1982. 39 ολόκληρα χρόνια, έτσι. Λοιπόν, έχουμε νέα δεδομένα. Έχουμε διαδίκτυο. Έχουμε τηλεργασία. Έχουμε συνεργατικές πλατφόρμες. Ναι. Έχουμε την βία και την σεξουαλική παρενόχληση. Έχουμε 1002 δεδομένα. Ναι. Αποφάσισε λοιπόν πολύ σωστά να επικαιροποιήσει αυτή την εργατική νομοθεσία. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο παρουσιάζει, κατά την άποψή μου, πολλά πλεονεκτήματα. Επιφέρει μεγάλες αλλαγές. Ξέρω ότι οι αλλαγές πάντοτε ενοχλούν την αριστερά, γιατί διαχρονικά η αριστερά είναι αυτή που εκφράζει, η ιδεολογία που εκφράζει την συντήρηση, την οπισθοδρόμηση και την έλλειψη οποιοδήποτε προοδευτισμού και της παρακολούθησης της σύγχρονης εποχής. Ναι, μισό λεπτάκι, να πάμε όμως και επί του, πρακτέου. Επί λοιπόν, αναφέρω μερικά από τα πλεονεκτήματα. Ναι. Είναι πολλά, αναφέρω μερικά από αυτά. Πρώτα, ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Κατοχυρώνεται το ωράριο αλλά και οι αμοιβές των εργαζομένων. Ο κάθε εργαζόμενος με την ψηφιακή του κάρτα θα ξέρει πότε ακριβώς πιάνει δουλειά, πότε σχολάει. Δεν θα μπορεί, εισαγωγικά βάζω τη λέξη, το οποιοδήποτε αφεντικό να του κλέβει ούτε ένα λεπτό από την υπερορία του, γιατί όλα θα είναι καταγεγραμμένα και on time θα είναι και στην επιθεώρηση εργασίας. Την οποία ηρίσω εμπαρόδο, δεύτερο σημαντικότατο πλεονέκτημα του νομοσχεδίου, την αναβαθμίζουμε και την κάνουμε ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή, εδώ λέει, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, εδώ η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Ότι αυτό είναι μάλλον απώλεια για τα συμφέροντα των εργαζομένων, διότι η ανεξάρτητη αρχή δεν θα βάλει πρόστιμα, θα είναι, ξέρω εγώ, σαν το εσουρού που άλλα βλέπει, άλλα δεν βλέπει. Θα αλλά είναι τέτοια πράγματα. Δεν αναφέρει το παράδειγμα της ΑΔΕ, κυρία Φώτη, δεν ξέρω αν το άκουσα. Τη ρώτησα για το παράδειγμα της ΑΔΕ, δεν μου απάντησε την ΑΔΕ. Η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Δεν είναι λοιπόν ένα θετικό παράδειγμα. Από εκεί πέρα, όπως είναι γνωστό, οι ανεξάρτητες αρχές είναι ανεξάρτητες. Ο πρόεδρος τους ορίζεται με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής. Άρα δεν είναι ένα πρόσωπο κομματικό. Είναι ένα πρόσωπο που θα πρέπει να τύχει δια παραταξιακής διακομματικής στήριξης για να πάρει τα 3/5 της Βουλής. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν παραδείγματα πολύ θετικά. Πράγματι, για το ΕΣΟΡΟΥ έχω και εγώ πολλά ερωτηματικά και πολλές αμφισβητήσεις για τις αποφάσεις του, για τις καθυστερήσεις του και για τα πρόστιμα που επιβάλλει. Αλλά έχουμε ένα θετικότατο παράδειγμα όπως είναι η ΑΔΕ, που νομίζω με το ίδιο πρότυπο μπορεί να λειτουργήσει και η επιθεώρηση εργασίας. Άρα λοιπόν, να σταματήσει η επιθεώρηση εργασίας να υπόκειται και να πιέζεται από πολιτικούς παράγοντες, από κυβερνητικούς παράγοντες ανά πάσα στιγμή, για να κάνει ελέγχους κατά το δοκούν και να βγάλει τις αποφάσεις κατά το δοκούν και να είναι μια πραγματικά ανεξάρτητη αρχή που να εφαρμόζει τον νόμο. Άλλωστε, η Ομοσπονδία των Επιθεωρητών Εργασίας χαιρέτησε την εξέλιξη αυτή, γιατί το θεωρεί πάρα πολύ σημαντική. Έτσι. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα για το 8ωρο. Και για τις υπερορίες κιόλας, γιατί η κυρία Φωτίου μας είπε ότι υπάρχει ουσιαστικά έλλειμμα στην τσέπη του εργαζόμενου, αφού θα κάθεται μία μέρα, χάνει υπερορίες. Απαντώ λοιπόν. Το 8ωρο, η πενθήμερη εργασία και 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα κατοχυρώνονται για μια ακόμη φορά νομοθετικά. Θα ορίζεται αυτό και πάλι, ότι μιλάμε στην Ελλάδα θα μιλάμε για 8ωρο, 40 ώρες εργασία την εβδομάδα σε 5 μέρες. Όμως υπάρχει δυνατότητα και μιας ευελιξίας. Λέω δηλαδή εγώ, αν είμαι σε ένα σωματείο το οποίο για τον α ή β λόγο εκτιμάει ότι είναι καλύτερα να δουλεύουμε 2 ώρες παραπάνω την ημέρα, έτσι ώστε να συγκεντρώνουμε μια εβδομάδα παραπάνω άδεια, έτσι. Ναι. Γιατί να μην το κάνουμε?
Λέω επίσης εγώ, αν δεν υπάρχει, είμαι σε μια εργασία που δεν υπάρχει σωματείο, για ποιο λόγο σαν άτομο να μην πάω από το αφεντικό, ξέρεις, αφεντικό, εγώ θέλω να δουλεύω 2 ώρες παραπάνω για να το πάρω αυτό στο τέλος, μια εβδομάδα άδεια παραπάνω, ή να παίρνω μία ημέρα την εβδομάδα άδεια ή να δουλεύω με τηλεργασία από το σπίτι. Βεβαίως υπάρχει ο αντίλογος, αυτό λένε τώρα, ότι ναι, αλλά όταν πάει μόνος του εργαζόμενος και δεν είναι απόφαση του σωματείου, του συνδικά του δηλαδή, θα είναι αδύνατος και θα τον κάνει το αφεντικό του ό,τι θέλει. Έτσι. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί παράλληλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προστατεύουμε από τις απολύσεις. Ναι. Δίνεται ιδιαίτερη αύξηση προστασίας των απολύσεων. Ναι, πώς γίνεται αυτό? Κοιτάξτε, εδώ πέρα τώρα έχουμε το θέμα των ελεκτικών μηχανισμών, κύριε Καράουλ, γιατί ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, στην Ελλάδα ζούμε, ότι αυτό το μοντέλο του ισχυρού εργαζόμενου που διαπραγματεύεται με τον εργοδότη και είναι όλα ωραία και καλά, προφανώς υπάρχει έλλειμμα σε αυτό. Δεν είναι εύκολο πράγμα να. Δεν ελέγχεται όσο θα μπορούσαμε, όσο θα θέλαμε ενδεχομένως να ελέγχεται ο εργοδότης. Για το κατά πόσον καταστρατηγεί ή δεν καταστρατηγεί ορισμένα. Δεν θέλω να τα βλέπω όλα μαύρα και άσπρα, ότι κάνουμε εμείς είναι καλό και ότι λέει η αντιπολίτευση είναι κακό. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικός ο ρόλος των ελεγκτικών μηχανισμών. Και μάλιστα ο κίνδυνος αυτός είναι ακόμη πιο μεγάλος, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό ανεργίας. Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μεγαλώνει η πίεση του επιχειρηματία σε βάρος του εργαζόμενου. Ναι, εδώ που τα λέμε, κανένας εργαζόμενος δεν θα σηκώσει μπαϊράκι σε κάτι που θα ζητήσει, ή ελάχιστοι εν πάση περιπτώσει θα είναι αυτοί που θα σηκώσουν μπαϊράκι σε κάτι που θα ζητήσει ο εργοδότης, προκειμένου να φοβούνται υπό το φόβο απόλυσης. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορεί ο ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους, άρα λοιπόν μια ανεξάρτητη αρχή, η ανεξάρτητη αρχή που θα είναι η επιθεώρηση εργασίας, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Εν πάση περιπτώσει, στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί θέλω να είμαι σοβαρός και να λέω τα πράγματα όπως είναι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Εισάγονται μέτρα για πρώτη φορά κατά της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Δίνονται κάποιες εξτρά δυνατότητα προστασίας της οικογένειας στους εργαζόμενους. Υπάρχει διαφάνεια και αξιοπιστία στον συνδικαλισμό, που να θυμίσω έτσι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα λειτουργεί κατά το δοκούν σε σωματεία που μπορεί να είναι γραμμένοι 500 άνθρωποι να ψηφίζουν, 50 παίρνουν αποφάσεις για κινητοποίηση ή οτιδήποτε άλλο. Κατοχυρώνεται και το κοινωνικό σύνολο. Για παράδειγμα, στους κλάδους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς ορίζεται ότι υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη υπηρεσία, ελάχιστο εγγυημένο προσωπικό, 33% του, 1 τρίτο δηλαδή, να δουλεύει για να μην κάνουν απεργία τα αστικά και σταματάει, νεκρώνει όλη η πόλη και την πληρώνει όλη. Προφανώς εδώ πέρα, ειδικά η Θεσσαλονίκη, αυτό είναι σημαντικό. Κατοχυρώνεται η διαφάνεια στον συνδικαλισμό με την εγγραφή σε ηλεκτρονικό μητρό και με την υποχρέωση, όταν πρόκειται για απεργία, να ψηφίζει με ηλεκτρονική ψηφοφορία και να υπάρχει συμμετοχή τουλάχιστον του 50%. Καλά, εδώ προφανώς είναι ο μεγάλος καυγάς, ναι, τώρα. Καταλαβαίνω. Ο μεγάλος καυγάς είναι προφανώς εδώ πέρα στο συνδικαλιστικό. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι δεν μένει να εξεταστούν στην πράξη κάποια από τα μέτρα που εισάγονται. Ναι, ειδικά ναι, στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ναι, είναι μεγάλο στοίχημα αυτό. Και έχει ένα δίκιο εδώ, θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι υπάρχει ένα δίκιο στα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία προφανώς είναι ένας μηχανισμός ανάσχεσης του κινδύνου κατάχρησης της διευθέτησης του χρόνου εργασίας από τον εργοδότη, θα αργήσει να εφαρμοστεί παντού. Ξεκινάει πιλωτικά σε κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις που λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ότι ήταν υπό στενό έλεγχο. Είναι το ΜΕΣ, είναι μια ριζική αλλαγή και ένας ριζικός εξυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας μετά από 40 χρόνια. Είναι λογικό να υπάρχουν ερωτήματα, είναι λογικό να υπάρχουν προβληματισμοί, είναι λογικό έτσι να υπάρχουν ενστάσεις. Αυτό που όμως εγώ θέλω να πω είναι ότι η εργατική νομοθεσία έπρεπε να εξυγχρονιστεί και έπρεπε σε να προσαρμοστεί τα καινούργια δεδομένα. Είναι αναχρονιστική σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ανοίγει τα χαρτιά και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. Λοιπόν, δεν άκουσα για παράδειγμα ποια είναι η θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με τη γονική άδεια 4 μηνών με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ. Ποια είναι η θέση της για την άδεια πατρότητας των 14 ημερών με αποδοχές από 2 που ισχύει σήμερα. Ποια είναι η προστασία από απόλυση για κάθε νέο πατέρα για 6 μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού του. Είναι μια σειρά ζητημάτων για τα οποία δεν παίρνει θέση. Κολλάει σε συγκεκριμένα τσιτάτα. Είναι καλά αυτά, γιατί είναι αριστερά. Και λέει
καταργείται το 8ωρο, καταργείται ξέρω εγώ, το πενθήμερο κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Αυτά κατοχυρώνονται. Τα σημεία που, αν θέλετε, είναι σημεία προβληματισμού, για να καθίσουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε με σοβαρότητα και όχι με κινητοποίηση για την κινητοποίηση, για να βρούμε, για παράδειγμα, πώς θα κατοχυρωθεί ένας εργαζόμενος μεμονωμένος, αν πάει στον επιχειρηματία και του πει: εγώ θέλω να δουλεύω 2 ώρες παραπάνω κάθε μέρα για να το πάρω μια μέρα κενό ρεπό ή να πάρω μια εβδομάδα παραπάνω άδεια. Το αν θα την παίρνει αυτή την εβδομάδα ρεπό και θα είναι πραγματική, το αν θα είναι 2 ώρες παραπάνω η εργασία και δεν θα είναι 5. Έτσι. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία να τα κουβεντιάσουμε. Και το θετικό είναι ότι έχουμε έναν υπουργό, τον Κωστή του Χατζηδάκη, ο οποίος είναι χαμηλών τόνων, μετριοπαθής, συνετικός, συνεργάσιμος. Θεωρώ λοιπόν ότι εφόσον η αντιπολίτευση αποφασίσει να έρθει στο ύψος των περιστάσεων, που δυστυχώς δεν το βλέπω, και να καθίσει να κάνει ένα διάλογο επί της ουσίας και όχι με τσιτάτα και με συνθήματα, έτσι, νομίζω ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις και για αυτά. Διαφορετικά, σας είπα, μπροστά στη λογική. Να μην αλλάξουμε τίποτα και να μένουμε στη δεκαετία του 80 ή να κάνουμε βήματα μπροστά. Εγώ προτιμώ να κάνουμε βήματα μπροστά, έστω και με κάποια ερωτηματικά, ενδεχόμενα και με κάποιους κινδύνους, γιατί αυτά είναι ζητήματα τα οποία κατά τη διάρκεια θα μπορούμε να τα διορθώσουμε, ενώ το να μείνουμε 40 χρόνια πίσω δεν με εκφράζει. Το στοίχημα, φαντάζομαι, κύριε Καράγουλου, της κυβέρνησης δεν είναι μεγάλες επιχειρήσεις, αυτό που νωρίτερα και ο Βαγγέλης πάνω κάτω τήρουνται, γιατί ακριβώς γίνονται εντατικοί έλεγχοι. Είναι στις μικρότερες επιχειρήσεις που δουλεύουν με 2-3 εργαζόμενους και αν πάνε και οι 2-3 και πούν ο καθένας: θέλω στο τέλος εβδομάδας να καθίσω ή να πάρω άδεια μια εβδομάδα, καταλαβαίνετε ότι και για την παραγωγή του εργοδότη θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, το καταλαβαίνω, κυρία Αγγέλη, αλλά γιατί έχω μια ιδιαίτερη σχέση και κινούμε μέσα σε επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους που παιδιάζουν. Και λόγω και της δουλειάς σας. Και λόγω της δουλειάς μου. Στις μικρές επιχειρήσεις θα έλεγα ότι η σχέση του εργοδότη με τον εργαζόμενο είναι μια προσωπική σχέση. Μάλιστα. Συνήθως είναι από το συγγενικό περιβάλλον, είναι φίλοι, είναι κουμπάρι, δηλαδή υπάρχει μια σχέση πρωτογενής που δύσκολα έτσι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει πάντοτε ένα πλαίσιο συνεννόησης. Ένας εργαζόμενος σοβαρός, και η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι σοβαρή, ξέρει πότε μια επιχείρηση έχει δουλειά και πρέπει να δουλέψει περισσότερο, να βάλει πλάτη, γιατί ξέρει ότι στηρίζει την επιχείρηση, στηρίζει τον εαυτό του. Έτσι, λοιπόν, επομένως, το να πάμε σε λογικές. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις, εγώ το ξέρω, στην πιάτσα ζω. Καλά, εντάξει, καταχρήσεις είναι. Και μέσα στην πανδημία ξέρουμε πάρα πολύ. Καταχρήσεις γίνανε και με τις αναστολές, καταχρήσεις γίνανε με πάρα πολλά πράγματα. Ναι, και από τα συνδικάτα πολλές υπάρχουν καταχρήσεις. Και στο παρελθόν πολλές φορές τα συνδικάτα έχουν κλείσει επιχειρήσεις, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Και αυτό γνωστό. Λοιπόν, επομένως λέω, αν επικρατήσει λογική. Σταματήσει η αντιπολίτευση να βλέπει όλα τα πάντα με τη λογική άσπρο-μαύρο και καθίσουμε να κάνουμε ένα διάλογο για τα ζητήματα που υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, μπορεί να βρεθεί λύση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τομών που επιφέρει το νομοσχέδιο για την εργασιακή νομοθεσία είναι ιδιαίτερα θετική. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να το χαιρετήσουμε και να προχωρήσουμε μέσα από διάλογο. Κύριε Καράγουλου, θέλουμε και μια σύντομα λίγο να δούμε, γιατί έχουμε λίγα λεπτάκια ακόμα στη διάθεσή μας, για το θέμα του τουρισμού. Ανοίξαμε. Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, λοιπόν. Ακριβώς. Έτσι. Από το ανοίξαμε και σας περιμένουμε μέχρι το να λειτουργούν όλα σωστά, υπάρχει μια απόσταση. Και τι εννοώ? Υπάρχει μια ανησυχία στη Βόρεια Ελλάδα για τις πύλες εισόδου. Είδαμε τις τελευταίες μέρες να γίνονται κάποιες συσκέψεις, να τίθενται κάποιες προϋποθέσεις για να μπουν μηχανήματα, να γίνονται σωστοί έλεγχοι κλπ. Τα οποία όμως. Γιατί δεν έγιναν 3 μήνες νωρίτερα, 2 μήνες που τα συζητάμε τόσο καιρό, ας πούμε. Λοιπόν, να πούμε κάτι. Η Βόρεια Ελλάδα δέχεται κατά 80% κερσαίο οδικό τουρισμό. Έτσι, και άμα χαθεί αυτό το στοίχημα πάλι φέτος, δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν, έτσι. Έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, έτσι. Οι κερσαίες πύλες που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα είναι 13. Ναι. Ξεκινώντας από τα σύνορά μας με την Τουρκία και καταλήγοντας στη δυτική πλευρά, σύνορά μας με την Αλβανία. Από αυτά. Σήμερα λειτουργούν για τουριστικούς λόγους 2. Ναι. Προμαχώνας και Νυμφαία. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, γιατί από τον Προμαχώνα μπορούν να μπουν και οι Σέρβοι, αδελφοί μας, οι οποίοι προτιμούν πάντοτε την ελληνική τουριστική αγορά και τα ελληνικά θέρετρα και έρχονται εδώ. Δυστυχώς υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό με το κράτος των Σκοπίων, όπου δεν έχουν γίνει εμβολιασμοί που θα έπρεπε να γίνουν, δεν έχουν προχωρήσει τέτοιο. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση. Το λέω πάρα πολλές μέρες. Ότι αν εμείς είμαστε σωστοί, είμαστε οχυρωμένοι σωστά, με το σωστό μηχανισμό ελέγχου, με την σωστή προετοιμασία, με τον σωστό εξοπλισμό και το σωστό προσωπικό εκεί που πρέπει να είναι, το τι συμβαίνει από την άλλη πλευρά των σύνορων ελάχιστα μας ενδιαφέρει.
Ναι. Αν έχουμε σωστό εμείς φίλτρο. Ναι, ναι. Ο στόχος είναι να ανοίξει και η χερσαία πύλη ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων. Ναι. Και να συμπληρωθεί και τους Σκοπιανούς mm-hmm. και τους Σέρβους. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ο στόχος να ανοίξει. Ναι. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να ανοίξουμε. Ξέρετε καταρχήν ότι σχεδόν όλες οι χερσαίες πύλες ήταν ανοιχτές ό,τι αφορά το εμπόριο. Ναι, οι μεταφορές γίνονται. Τρεις-τέσσερις φορές. Έτσι. 1500 δαλίκες βγαίνανε. Οι επαγγελματικές μεταφορές γίνονται. Υπήρχαν ναι. προβλήματα όμως τώρα, έτσι, γιατί τα είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες με τις σειρές χιλιόμετρων. Υπήρξαν κατά διαστήματα. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν οι προϋποθέσεις και σωστά κάνει η κυβέρνηση. Βεβαίως, σωστά λέτε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει την προετοιμασία αρκετές ημέρες πιο πριν. Να υπάρχει μόνιμο κλιμάκιο του ΙΟΔΗ. Έτσι. Και στην χερσαία πύλη αυτή που είναι επίσης πολύ σημαντική mm-hmm. των Ευζώνων. Θα πρέπει να υπάρχει, όπως γίνεται κάθε καλοκαίρι όταν λειτουργούσαμε φυσιολογικά, ενίσχυση και του αστυνομικού προσωπικού και του τελωνιακού προσωπικού και του. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία αυτή. Τα ξέρουμε, δηλαδή αυτά, έχουμε ναι. τρεις-τέσσερις μήνες που μιλάμε για τον Μάιο. Να πούμε κάτι για να είμαστε ρεαλιστές. Ναι. Από σήμερα που ξεκινάει, από αύριο μάλλον που ξεκινάει ο τουρισμός, μην περιμένετε να έχουμε ουρέστα στην ουρά μας να πλακώσουν όλοι οι τουρίστες να έρθουν. Είναι μια περίοδος που ακόμη είναι περίοδος προσαρμογής. Και εμείς δεν ανοίξαμε διάπλατα. Το 80% των ξενοδοχείων δεν έχει ανοίξει. Από τον Ιούνιο και μετά θα έχουμε την κορύφωση, την εισαγωγικά βάζω τη λέξη κορύφωση του τουρισμού. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ως τότε υπάρχει ένα επαρκές χρονικό διάστημα, έτσι ώστε και μόνιμο κλιμάκιο του ΙΟΔΗ να εγκατασταθεί στην πύλη, στη χερσαία πύλη σε όδη των Ευζώνων που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Και να υπάρξει ενίσχυση του αστυνομικού τελωνιακού προσωπικού στη συγκεκριμένη πύλη για να εξυπηρετηθούν και οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται από αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την άλλη πλευρά, την πλευρά προμαχώνα και νυμφέας, είναι πολύ σημαντικά περάσματα. Θα πρέπει, είμαι βέβαιος ότι έχουν ενισχυθεί, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν μόνιμα κλιμάκια του ΙΟΔΗ και κάνουν ελέγχους, αλλά υπάρχουν και μια σειρά διαδικασίες που χθες ανακοίνωσε ο Υπουργός Τουρισμού, ο κ. Mm-hmm. Τεοχάρης, για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού που ήδη έχουμε συμφωνήσει με τους Σέρβους. Ναι. Με το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού που θα ξεκινήσει από 1 Ιουνίου να εφαρμόζεται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής mm-hmm. Ένωσης. Υπάρχουν δηλαδή διαδικασίες που θεωρώ ότι θα διασφαλίσουν τον τουρισμό, τους επισκέπτες μας για την είσοδό τους στη χώρα μας. Βεβαίως προχωράει με φουλ ρυθμούς το πρόγραμμα των εμβολιασμών στα νησιά και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό μας αφορά γιατί εμείς έχουμε στην περιοχή μας τρία νησιά θα έλεγα. Εντάξει, ναι. Έχουμε την Αμουλιανή, έτσι, έχουμε την ναι. Θάσο, έχουμε τη Σαμοθράκη, αλλά εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα έχει άπειρα νησιά. Θα πρέπει να προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό έτσι ώστε να είναι ασφαλείς και οι νησιώτες μας και οι άνθρωποι που περιμένουν τους τουρίστες, αλλά βεβαίως και οι τουρίστες να ξέρουν να πάνε τους σε free COVID περιοχές. Mm-hmm. Ωραία. Κύριε Καράβου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την να επικοινωνία. Καλά, να είστε καλά, καλά σας.